ιστορία το κάνει. Μας λυπεί το γεγονός ότι είναι πολύς ο κόσμος. Δεν περιμέναμε τόση μεγάλη προσέλευση. Έχουμε υπολογίσει για περίπου 600 οικογένειες. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα το πετύχουμε το στόχο που είχαμε βάλει, ο οποίος ήταν να πούμε το βράδυ των Χριστουγέννων, κανένα σπίτι, κανένα ελληνικό σπίτι, να μην μείνει χωρίς το ερωταστικό τραπέζι. Βλέπουμε ο κόσμος φέρνει από τα πάντα εδώ. Αυτό πώς, τι σας λέει κατ' ιδία στις ειδήσεις που σας βλέπει? Τα συνηθισμένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν δεν είχαμε και εσάς και τα σχετικά. Εντάξει, τι να πούμε παιδιά, από τη μία στεναχωριέμαι πάρα πολύ και από την άλλη χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και δίνω ένα χέρι βοήθειας. Η Χρυσή Αυγή. Βλέπουμε πολλά παιδάκια και παίρνουμε. Τα παιδάκια έχουμε κάνει κάτι το ξεχωριστό. Βλέπετε ότι έχουμε γάλατα για τα παιδάκια, έχουμε παιδικές τροφές, έχουμε παιχνίδια, έχουμε καρότσια, πορτμπεμπέ. Τα βλέπετε και μόνοι σας. Δεν είναι. Εύχομαι ότι κάποια στιγμή δεν θα ξαναχρειαστεί, δεν θα ξαναδούμε κανέναν Έλληνα σε τέτοιου είδους συσίτια. Ανθρώποι που έχουν ήδη μεγάλο πρόβλημα, είτε θέμα υγείας είτε είναι αμαία, ότι παίρνουν τα τρόφιμά τους και ταυτόχρονα το βουλευτικό το αυτοκίνητο τους πάει στο σπίτι. Έτσι. Αυτό οφείλουμε να δώσουμε ιδιότερη μνήμα για αυτό το γεγονός. Τους βοηθάμε με το βουλευτικό αυτοκίνητο και τους οδεύουμε μέχρι το σπίτι. Και τους ανεβάζουμε και τα ψώνια, μόνος μέσα στο ψυγείο δεν τους τα βάζουμε. Για όλους εδώ πέρα. Μας βοηθάνε τα παιδιά. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Μπράβο τους.